μέσα σε μια τέτοια κατάσταση πολέμου, όπου εμείς είμαστε πολύ κοντά. Η Ευρώπη ίσως είναι η μόνη διέξοδος για πολλούς από αυτούς τους μετανάστες. Όποιος δεν ανησυχεί είναι αφελής. Σίγουρα και ανησυχούμε και επαγρυπνούμε. Έχουν γίνει πάρα πολλές συσκέψεις με τους συναρμόδιους υπουργούς, με τους αρχηγούς των σωμάτων. Έχουμε μια φορά τη βδομάδα τέτοια σύσκεψη. Παρακολουθούμε την κατάσταση. Είμαστε σε γενική φυλακή, όπως είμαστε πάντα. Και νομίζω ότι ό,τι προκύψει θα το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να καταγράψω κάτι που συμβαίνει τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, αφού το αναλάβαμε το Υπουργείο. Ήταν και ένα πολύ καλό γεγονός αυτό που είχαμε χθες στην Άγκυρα στη συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης, του κ. Κυρίδη, με τον ομόλογό του, τον Τούρκο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια νέα συνεργασία. Μένει ακόμη να διαμορφωθεί ως συμφωνία πλαίσιο. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει εκεί. Αλλά έχουμε ενδείξεις ότι έστω και αυτή η άτυπη μορφή άρχισε και δουλεύει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο με τέτοια συνεργασία αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό πρόβλημα. Και βέβαια, επαναλαμβάνω και εδώ, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους ανθρώπους του λιμενικού, τουλάχιστον που δρούν στο Αιγαίο, για τη μεγάλη τους προσπάθεια να σώσουν ζωές, αλλά την ίδια στιγμή όσο μπορούν να χτυπήσουν αυτά τα κοινικά κυκλώματα των διακινητών.